Ειρήνη Παπαδοπούλου, που είστε και συνάδελφοι. Ναι, έτσι, ναι, γιατί μια και μιλήσαμε και για άτομα τα οποία μιλάνε και έξω από τα δόντια, η Ειρήνη θεωρήθηκε μία από αυτές, ότι ξεσκέπασε αυτή την περιβόητη κλίκα που βλέπαμε εμείς οι τηλεθεατές. Που... Αυτό που λέξε κλίκα. Εντάξει, με κάποιον θα ταιριάξει πιο πολύ, με κάποιον θα κάνει παρέα. Δεν μπορώ να είμαι όλου πια όλα τέλεια. Είδε πράγματα γυναίκα, λογικά που την ενοχλήσανε μέσα. Μπορεί να μην ταιριάξει και με κανέναν. Ή νομίζω με έναν-δύο, με τον Τάνο, κάναμε πιο πολύ παρέα. Προς το τέλος. Δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω, μπορεί και εμένα να μου σπάγαν τα νεύρα από όλη την κατάσταση αυτή. Νομίζω καλά έκανε και έφυγε. Και για αυτή φυσικά γιατί δεν άντεχε. Αλλά αν έμενε λίγο περισσότερο, ίσως αυτή η γκρίνια που είχε συνέχεια, που λογικά την είχε γιατί κάτι θα έβλεπε η κοπέλα και δεν άντεχε, θα κούραζε τον κόσμο. Και μπορεί να τη γυρνούσε, ξέρεις, ότι όλο γκρινιάζει τώρα αυτή, γιατί συνέχεια κάτι έχει να πει και συνέχεια κάτι γίνεται. Και αυτό, σκεφτόμουν ότι ευτυχώς έφυγε, αφού δεν τη πάει να είναι με άλλα τόσα άτομα. Δηλαδή, νομίζω και εγώ αυτό θα έκανα. Θα σηκωνόμουν να φύγω. Mm-hmm. Τι να καθίσω, να συζητήσω τι. Αφού δεν βγάζω άκρη. Προσπάθησε, έκανε, έδειξε. Αυτό.